Η ξέφρενη πορεία του πετρελαίου οδήγησε σε αλλεπάλληλες αναταράξεις, ακρίβεια και νοικοκυριά στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, καθώς πολλοί αναγκάζονται να σβήσουν τα καλοριφέρ παρά να πληρώσουν δυσβάσταχτα ποσά. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους πάντως, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν τάσεις αποκλιμάκωσης στις τιμές. Αισθανθείτε, υπάρχει μία πτώση στην τιμή του αργού. Βλέπουμε να υπάρχει μία πτώση της αγοράς. Ευελπιστούμε να κρατήσει. Φανταστείτε, πριν λίγες μέρες ήταν περίπου στο 2,20-2,22 η τιμή της αμόλυβδης. Σήμερα περίπου η τιμή είναι στο 2,12-2,15. Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να μην βάζουν καθόλου πετρέλαιο και να ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης. Φέτος όχι, σώμα γραερίου που και αυτή κομμένη του χρόνου. Φοιτητής είμαστε, φοιτητής είμαι, οπότε δύσκολα. Θα μας βάλουν αύριο, σήμερα δεν προβλέπεται. Και σαν να μην φτάνει το ράλι ακρίβειας, οι διαχειριστές βιώνουν μια νέα δύσκολη πραγματικότητα. Καυγάδες για το πετρέλαιο, λογαριασμοί που προκαλούν ήλιγκο και παραγγελίες όλο και πιο μικρών ποσοτήτων είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Μια συνηθισμένη μέρα είναι από το πρωί να χτυπάνε τα τηλέφωνα ότι έχουν μείνει από πετρέλαιο. Στο ταμείο της πολυκατοικίας να μην υπάρχει καθόλου χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε προμήθεια. Να προσπαθούμε να εισπράξουμε και να μην μπορούμε. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι, δεν μπορούν να καταβάλουν στην ώρα τους τις οφειλές τους και δεν μπορεί να προχωρήσει η λειτουργία του κτηρίου. Άλλωστε, συνηθισμένο θεωρείται το φαινόμενο της προμήθειας με το σταγονόμετρο. Το πρατήριο, όπως σας είπα, κερδίζει από τα λίτρα και φανταστείτε όταν πηγαίνουμε μικρές ποσότητες, ένα τόνο τον πάμε, 1000 λίτρα ας πούμε, τον πάμε σε 5 κατοικίες, σημαίνει ότι δεν όχι έχεις βγάλει χρήματα, απλά δημιουργείς κοινωνικό έργο. Οι σκηνές θυμίζουν άλλες δύσκολες εποχές που ελπίζαμε ότι πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Πολύ χειρότερα και από τα capital control. Πολύ χειρότερα. Πάντως, παρά τις τάσεις μείωσης των τιμών στην ενέργεια, και σήμερα η μέση τιμή καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης παρέμενε σε δυσθεώρητα ύψη. Στο πετρέλαιο είμαστε περίπου στα 2 ευρώ, στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμασης 1,68 η τιμή, 1,68-5 αν δεν κάνω λάθος, θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμασης.